Λέγεται χορός, τον Αγίον ο χορός. Δηλαδή χορεύουν και άγιοι στην ώρα της πανηγύριος. Ένας μοναχός στη λειτουργία παίρνει ένα κοντάρι και φαίνει γύρω αυτό το στεφάνι και χορεύουν και άγιοι μαζί με αγγέλους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και χρυσοβένο. 1762 πολλά σκαλίσματα με το χέρι και παραστάσεις από την Πάλα Αθήκευος θα δούμε τώρα. Οι προφήτες πριν και την έρευση του κύριου της Παναγίας μας. Κάτω από το Χριστό έχει την θυσία του Αβραάμ. Ο Θεός του είπε να θυσιάσει τον Υιόν του τον Ισάκ. Τότε θυσίαζαν ζούν. Τον απέκτησε τον Ισάκ σε μεγάλη ηλικία που αναφέρεται στον Αβραήθηκε, αλλά είχε πίστη στο Θεό και αγάπη και αποφάσισε να τον θυσιάσει. Θα δούμε ένα θαύμα όταν έχουμε μεγάλη πίστη. Γίνεται το θαύμα και σήμερα. Ένας άγγελος του Ιού παστάτης παθήρει το Αβραάμ και σώρα το Ισάκ. Και μέσα από το θαύμα παρουσιάστηκε ένα πρόβατο, το οποίο στη συνέχεια θυσίασε. Κάτω από την Παναγία μας είναι ο Αδάμ και η Εύα, οι πρώτοι άνθρωποι που τους έβαλε ο Θεός τον παράδεισο. Τους είπε να φάγουν από τους καρπούς από όλα τα δέντρα του παραδείσου, από το δέντρο να μην φάγουν ούτε από τους. Αυτό το δέντρο ήταν το γνώσιο του καλού και του κακού. Ο διάβολος όμως παρουσιάστηκε εδώ το σαφίδι, είπε στην Εύα να φάγουν το κακού, να γίνει πιο μεγάλη από το δέντρο και από τα δέντρα της. Τελικά την έπεισε, έκοψε από το δέντρο, έφυγε τον καρπό, έδωσε και στον Αδάμ, για την αμαρτία τους και την παρακοή τους, έστειλε την άγγελο Θεός και τους έδειξε. Αυτό βλέπουν να κλαίνε και να τους διώχνει τον παράδεισο. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που κοιμάται στο μοναστήρι μας. Γύρω από το μαρτυριό του και τα αυτοματά του στα γεωγραφεία, σε ξυλόγλυπτη και αναπαράσταση των αντιών του. Υπέστη πτυχτά τη μεγάλα μαρτυρία και γι' αυτό λέγεται το μεγάλο μάτι. Θα δούμε και θα σας διηγηθώ εδώ ένα μαρτύριο που θα καταλάβει η υπέστη. Επάνω σε τροχό τον είχαν δέσει τον Άγιο και γύριζε το φως και ακουγούσε το σώμα του επάνω σε μαχαίρι. Το έσχιζε το σώμα του. Yeah,